Τα μυρμήγια δεν έχουν μύτη αλλά χρησιμοποιούν ω φρυτικούς υποδοχή στις κεραίες τους. Η οσμή των μυρμηγκιών απέχει πολύ από το να είναι διαγνωστικό εργαλείο για τους ανθρώπους, αλλά τα αποτελέσματα νέας έρευνας είναι ενθαρρυντικά. Για τη μελέτη, οι επιστήμονε εκπαίδευσαν μυρμήγια τη ράτσα Φόρμικα Φούσκα να χρησιμοποιούν αυτού του οξύσω φρυτικού υποδοχή για μια διαφορετική εργασία, την έβρεση καρκινικών όγκων. Σε περιβάλλον εργαστηρίου οι επιστήμονες αρχικά εμβολίασαν ανθρώπινους καρκινικούς όγκου σε ποντίκια. Στη συνέχεια δίδαξαν τα μυρμήγια να συσχετίζουν τα ούρα από τα τροκτικά που είχαν καρκίνο με τη ζάχαρη. Αποδείχτηκε ότι τα μυρμήγια περνούσαν 20% περισσότερο χρόνο δίπλα σε δείγματα ούρων που περιείχαν καρκίνικού όγκου έναντι υγιών ούρων. Επειδή τα καρκινικά κύτταρα περιέχουν πτυτικέ οργανικέ ενώσει που οι ερευνητέ μπορούν να χρησιμοποιήσουν ω βιοδείκτε καρκίνου, ζώα όπω οι σκύλοι και τώρα τα μυρμήγια μπορούν να εκπαιδευτούν γρήγορα για να ανοιχνεύουν αυτέ τι ανομαλίε μέσω τη όσφρησή του. Ωστόσο, οι ερευνητέ πιστεύουν ότι τα μυρμήγκια μπορεί να έχουν το προβάδισμα εναντί των σκύλων και άλλων ζώων, που είναι περισσότερο χρονοβόρο για να εκπαιδευτούν. Αυτό είναι σημαντικό γιατί όσο νωρίτερα εντοπιστεί ο καρκίνος, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει η θεραπεία.